ζεστό χρήμα στις στέπες των αγροτών από την Παρασκευή. Είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο Μύρων Χιλετζάκης, ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, θα μας ενημερώσει σχετικά. Κύριε Χιλετζάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παραγετόπουλε, σας και στους τηλεθεατές σας. Από την Παρασκευή, λοιπόν, η δεύτερη δόση της ενιαίας ενίσχυσης. Από την Παρασκευή ήταν αυτό που είχαμε πει και αρχικά στη δικιά σας εκπομπή πριν από 15 μέρες που με είχατε ρωτήσει πάλι. Σας είχα πει 18 του μήνα Παρασκευή, τελικά επιβεβαιωθήκαν οι δικές μου πληροφορίες. Το Υπουργείο όμως δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη τις τελευταίες ώρες για να μπορέσει να τελειώσει ο διασταυρωτικός. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη, η δισκέτα έχει φύγει και είναι κάποιες μικρές λεπτομέρειες που αυτές θεωρώ ότι τις επόμενες ώρες θα έχουν ξεπεραστεί. Και σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι την Παρασκευή 18 του μήνα θα μπουν τα χρήματα. Τα χρήματα είναι η μεγαλύτερη πληρωμή, αγγίζει πάνω από 1.300 εκατομμύρια ευρώ, αφορά 390 εκατομμύρια ευρώ που είναι το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, 500 εκατομμύρια ευρώ που είναι το πρασίνισμα στο 100%, είναι η εξωτική που θα πρέπει να μπει μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, 245 εκατομμύρια ευρώ, και έχουμε το ΓΙΑΝΚ νεαρής ηλικίας 36 εκατομμύρια ευρώ, που αυτό είναι αυξημένο κατά 11 μονάδες με σχέση πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι το ΓΙΑΝΚ ήταν 25% και φέτος το ΓΙΑΝΚ είναι 36%. Έχουμε και μια κορονοενίσχυση. Η συγκεκριμένη έχει να κάνει με την ελαιοκαλλιέργεια, το περιβόητο 30 ευρώ, για να μας καταλάβουν οι παραγωγοί. Αυτή είναι 126 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα 126 εκατομμύρια ευρώ θα ξεκινήσουν να πιστώνονται από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της πίστωσής τους μέχρι την προπαραμονή των Χριστουγέννων 23 Δεκεμβρίου. Κύριε Χιλετζάκη, θέλω τη δική σας εκτίμηση, το δικό σας σχόλιο. Τα χρήματα αυτά φτάνουν. Δύσκολη περίοδος και φέτος για τους παραγωγούς. Είναι μια δύσκολη χρονιά και η φετινή. Το μεγάλος προβληματισμός σήμερα τον παραγωγό δεν είναι να δώσουμε την είδηση αν τα λεφτά μπουν 17 του μήνα Πέμπτη. Ακριβώς. Ή 18. Πολύ σωστά. Οι περισσότεροι τα έχουν προεισπράξει με την κράτα αγρότη, επομένως θα πάρουν πενιχρά χρήματα. Ο μεγάλος προβληματισμός, κύριε Παναγιωτόπουλε, σήμερα είναι το ελαιόλαδο. Οι πολύ χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, οι εμπορικές πράξεις που γίνονται με το σταγονόμετρο και η αβεβαιότητα που έχουν όλα τα αγροτικά προϊόντα για το αύριο. Η φτηνοτροφία έχει τελματίσει με 75 λεπτά το κιλό το γάλα. Τα σταφύλια ήταν τελείως στα αζήτητα. Η Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηρακλείου έπαιξε αντίβαρο στην αγορά. Θα μείνανε χιλιάδες ποσότητες σταφυλιών, ειδικά υλοποιήσιμες, στα αμπέλια φέτος. Καταλαβαίνουμε ότι ο κορονοϊός έχει μπει μέσα στη σάρκα του παραγωγού, είτε αυτός λέγεται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, είτε κατά έτερο επαγγελματίας. Το βιώνουμε κάθε μέρα στο πετσί μας. Η εστίαση που είναι πάντρεμα με τον πρωτογενή τομέα έχει τελματίσει. Πέρυσι πήραμε την πρώτη ενίσχυση που αφορούσε την εστίαση όσον αφορά το κρασί που δεν γινόταν καθόλου πωλήσεις. Το 97% του κρασιού ήταν μέσα. Συνεχίζεται και δεύτερη χρονιά το ίδιο. Και όταν μιλάμε για κορονοενισχύσεις, ζητάμε από την κυβέρνηση, ζητάμε από τον Υπουργό, που μας καταλαβαίνει και γνωρίζει τα προβλήματά μας πάρα πολύ καλά, ότι όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι η νούμερο 1, η νούμερο 2, η 3 και πάμε για την 4, έτσι και οι καλλιέργειες θέλουν κορονοενισχύσεις για να μπορέσουν να στηριχτούν οι παραγωγοί. Μάλιστα. Γιατί αν δεν τους στηρίξουμε, δεν σηκώνουν άλλο πλήγμα στην πλάτη τους και το τελικό χτύπημα είναι ο κορονοϊός και όλα τα συνεπάγεται. Στην ελαιοκαλλιέργεια, για να κλείσουμε με αυτό, προτρέπετε τους παραγωγούς, αν μου επιτρέπετε και τον όρο, να μην ξεπουλήσουν το προϊόν, καθώς θα ανέβουν με αυτή την τακτική, πιθανότατα να ανέβουν και οι τιμές. Όσο πουλάμε, δημιουργούμε θέμα στην αγορά. Μάλιστα. Αλλά καταλαβαίνουμε και συμμεριζόμαστε το πρόβλημα των παραγωγών, που έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα, και ειδικά αυτές τις άγιες μέρες που έρχονται. Δίκοπο μαχαίρι, λοιπόν. Απ' τη μία έχουν ανάγκη οι άνθρωποι τα χρήματα, απ' την άλλη ξεπουλούν. Εμείς λέμε να μην πουλάνε. Εμείς είμαστε υπέρ της αποθεματοποίησης. Υπάρχει ευρωπαϊκός νόμος, ο 1333 του 2013, εφαρμόστηκε στην Ισπανία πέρυσι. Αυτός ο νόμος μιλάει για αποθεματοποίηση. Θεωρώ ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας φάκελος και να πάει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να καταθέσει στις Βρυξέλλες και να ενταχθούμε σε αυτό
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης για να στηριχτεί το ελαιόλαδο μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χιλετζάκη. Τρέχουν οι εξελίξεις, λοιπόν, από την Παρασκευή, η δεύτερη δόση της ενιαίας ενίσχυσης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.